Και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδημούλη. Καλημέρα σας, κυρία Τσαπανίδου. Οι ενδείξεις, όλες οι διαθέσιμες ενδείξεις, δείχνουν ότι βαδίζουμε προς συμφωνία, ενδεχομένως και μέσα στην ημέρα. Η συμφωνία όμως ακόμη δεν έχει κλειδώσει και η προσπάθεια της κυβέρνησης, όπως την έχει προδιαγράψει ο Πρωθυπουργός, είναι να πετύχουμε μια συμφωνία την καλύτερη δυνατή. Και στο περιεχόμενό της, τα κομμάτια, στη διάρκεια της και ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο στο πακέτο, κυρία Τσαπανίδου, είναι το να έχουμε την σαφέστερη δυνατή δέσμευση για απομείωση του χρέους, καθώς και ένα ισχυρό αναπτυξιακό πακέτο από τους διαθέσιμους καθώς και νέους κοινοτικούς πόρους που θα επιτρέψει στην Ελλάδα το γρηγορότερο να επουλώσει βήμα-βήμα τις πληγές που άφησε το μνημόνιο και να γυρίσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μειώσουμε την ανεργία. Κύριε Παπαδημούλη, ποια είναι τα αγκάθια, πού δεν τα έχει βρει ακόμη η κυβέρνηση, ποια θέματα συζητάει δηλαδή τώρα? Κυρία Τσαπανίδου, επί μήνες με ρωτάτε και σας θυμίζω ότι έχω αποφύγει να πω οτιδήποτε που θα δυσκόλευε την διαπραγμάτευση της κυβέρνησης να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη χώρα και το λαό. Μην περιμένετε τώρα, μας, για παράδειγμα, την κρίσιμη ώρα να αφαιτήσω αυτή μου τη σταθερή στάση. Θέμα ΦΠΑ υπάρχει, διότι πληροφορίες λέγανε ότι υπάρχει θέμα αφαίρεσης των προνομίων των νησιών, να μείνουν δηλαδή να πληρώσουν κανονικά τα μεγάλα τουριστικά σε κίνηση τουριστική νησιά. Και βγήκε σήμερα το πρωί ο κ. Καμένος και λέει: εμένα με διαβεβαίωσε μέλος της κυβέρνησης ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απάντηση. Να περιμένουμε όλοι να υπάρξει συμφωνία, να κλειδώσει η συμφωνία, να ανακοινωθεί και στη συνέχεια να την αξιολογήσουμε με θετικά και αρνητικά. Θα και δεύτερον, ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει μια ισχυρή στήριξη και λαϊκή εντολή να διαπραγματευτεί σκληρά και να πετύχει την καλύτερη δυνατή λύση και νομίζω ότι δεν πρέπει, με δεδομένη τη στήριξη που έχει και μέσα αλλά και έξω, είδατε και τις φιλελληνικές διαδηλώσεις εναντίον της λιτότητας αυτές τις μέρες, η γνώμη μου είναι ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα να κάνει αυτό που νομίζει καλό για τη χώρα, την οικονομία, την πατρίδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε, έστω και με κάποιες υποχωρήσεις, να προχωρήσουμε μπροστά για να υλοποιήσουμε όσα περιμένει ο λαός από μας. Έχουμε μπροστά μας 43 μήνες διακυβέρνησης, έχουν περάσει μόλις 5 και νομίζω, κυρία Τσαπανίδου, ότι αυτή τη στιγμή που κορυφώνεται μια διαπραγμάτευση, το σοφότερο είναι να κατοχυρώσεις ό,τι καλύτερο μπορείς και να μιλήσεις με ειλικρίνεια στους πολίτες. Αυτά πέτυχα, εδώ χρειάστηκε να κάνω κάποιες υποχωρήσεις. Οι πολίτες πιστώνουν ήδη στον Τσίπρα και στην κυβέρνηση ότι το παλεύει γερά. Αυτό του το αναγνωρίζουν ακόμη και ψηφοφόροι που έχουν ψηφίσει κόμματα της αντιπολίτευσης. Επομένως, δεν έχει κανένα λόγο να φοβηθεί να μιλήσει τη γλώσσα της ειλικρίνειας. Και το τελευταίο, μην περιμένουμε να μας λύσουν οι ξένοι τα προβλήματά μας. Πρέπει εμείς να κάνουμε τη χώρα μας καλύτερη. Είναι αστείο να μιλάμε για ΦΠΑ, ξεχνώντας ότι το κύριο πρόβλημα στη χώρα μας μετά από 40 χρόνια κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν έχουμε ένα μηχανισμό για να εισπράτεται ο ΦΠΑ. Και δεν μπορούμε επίσης να παριστάνουμε ότι ξεχνάμε η μελέτη Γιαννίτση που λέει ότι οι φτωχοί και οι μεσαίοι επιβαρύθηκαν 40 φορές περισσότερο από τους πλούσιους φορολογικά στα χρόνια της κρίσης. Ας βάλουν το χέρι και οι πλούσιοι. Λοιπόν, κύριε Παπαδημούλη, πριν μπούμε στο περιεχόμενό της, θα περιμένουμε να δούμε τι είδους συμφωνία θα είναι. Θέλω να σας ρωτήσω για τη διάρκεια της. Έχει ζητήσει τι η ελληνική κυβέρνηση, έχει ζητήσει συνολική συμφωνία ή έχει ζητήσει παράταση και ποια διάρκεια? Να σας απαντήσω, η διάρκεια ακόμη δεν έχει κλειδώσει. Εσείς τι θέλετε, η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση τι ζητάει? Μόλις ξεκίνησα να σας απαντώ. Λοιπόν, αυτό που ζητάμε εμείς είναι μία λύση που να μην είναι μπάλωμα, που σημαίνει ότι ακόμη κι αν η συμφωνία προχωρήσει και υλοποιηθεί σε περισσότερες της μιας φάσης, οι κανόνες, οι όροι και τα προαπαιτούμενα για το πώς θα εξελιχθεί και το μετά το τέλος της όποιας παράτασης
θα έχουν συμφωνηθεί από τώρα, χωρίς αβολιές. Παράδειγμα, σαφής δέσμευση για την απομείωση του χρέους και σαφής δέσμευση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης ότι θα νοικοκυρέψουμε και θα εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος, κυρίως μέσω της ανάπτυξης. Γιατί ο λόγος που κατέρευσε το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι γιατί δίνει ψηλές συντάξεις, αυτά είναι παραμύθια. Είναι γιατί έχουμε μια ύφεση 25%, ναι, γιατί ήρθε το κούρεμα στα ασφαλιστικά ταμεία και γιατί υπάρχει και τεράστια διαφυγή εσόδων από τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω της εκτεταμένης εισφοράς. Κύριε Παπαδημούλη, ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω και θέλω να με βοηθήσετε λίγο περισσότερο. Αν η κυβέρνηση πάρει σαφείς ρητές δεσμεύσεις για την απομείωση χρέους και τα αναπτυξιακά προγράμματα στην επόμενη φάση, ποιος ο λόγος να μην υπογράψετε εξ αρχής μια συμφωνία με τους δανειστές και γιατί πρέπει να το κάνετε αυτό το δύο φάσεις? Δηλαδή, ακόμη και αν πάρετε μια παράταση μεγάλης διάρκειας, 9 μηνών, πάλι δεν θα κρατάτε τη χώρα σε αυτή την αιχμαλωσία. Πάλι δεν θα είναι με τη θηλιά στο λαιμό. Πάλι δεν θα περάσουμε μια από τα ίδια, μια λήξη δηλαδή μια περίοδου που στη συνέχεια θα πρέπει να την διαπραγματευτείτε. Κυρία Τσαπανίδου, με όσα μου μεταφέρετε ως κριτική και ερωτήματα, μου θυμίζεται μια παροιμία που μου έλεγε η πυρότησα η γιαγιά μου. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι στο καλάθι δε χωρούν, στο κοφίνι περισσεύουν, παιδάκι μου. Έχουμε λοιπόν κάποιους δημοσιογράφους, πολιτικούς κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι την ίδια ώρα μας κατηγορούν ότι πάμε τη χώρα στα βράχια, στη χρεοκοπία, στη δραχμή, την πάμε στη Ρωσία, στη Βόρεια Κορέα, φεύγουμε από την Ευρώπη, ναι, και την ίδια ώρα μας εγκαλούν προκαταβολικά για μια συμφωνία που ακόμη δεν έχει υπογραφεί. Απάντηση. Μένουμε στην Ευρώπη κανείς, με αξιοπρέπεια, εδώ, χωρίς λιτότητα, με δίκαιη κατανομή των βαρών και με αναπτυξιακή πρόθεση. Η ερώτησή μου λοιπόν για να διατυπωθεί διαφορετικά και να κουμπώσει αυτό που είπατε. Για να διατυπώσω διαφορετικά την ερώτηση. Μένουμε στην Ευρώπη με αξιοπρεπή συμφωνία για τους επόμενους χι μήνες και ξαναδιαπραγματευόμαστε το αν θα μείνουμε ή όχι στην Ευρώπη? Αυτό σας ρωτώ. Όχι, κυρία Τσαπανίδου. Ο στόχος μας, ο στόχος νομίζω όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και του ελληνικού λαού, είναι να πάψει η Ελλάδα να είναι κλωτσοσκούφι και απικία χρέους, mm-hmm, να γίνει ένα ισότιμο αξιοσέβαστο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, να φύγει η Ελλάδα και ο πόνος του ελληνικού λαού από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και των μέσων ενημέρωσης όλου του κόσμου, να αλλάξουμε πολλά πράγματα στα του οίκου μας, γιατί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, κυρία Τσαπανίδου, είσαστε πόντια και ξέρετε, διακρίνονται παντού στον κόσμο, εκτός από την Ελλάδα, που σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης, γιατί 40 χρόνια αυτοί που μονοπολούσαν την εξουσία, μάλιστα, δεν έφτιαξαν ούτε κράτος, ούτε φορολογία, ούτε δίκαιη κατανομή των οφελών, ούτε δίκαιη κατανομή των βαρών. Ο στόχος λοιπόν της κυβέρνησης είναι να αλλάξουν αυτά και θα το κάνουμε βήμα-βήμα και με λάθη και με υποχωρήσεις. Αλλά αυτό που έχει αυτή η κυβέρνηση είναι ότι δεν την κρατάει κανείς από πουθενά και τις αναγνωρίζουν και μαχητικότητα. Και ο Τσίπρας, που του έχει πιστωθεί από τον ελληνικό λαό ότι το παλεύει, έχει μυαλό στο κεφάλι του. Λοιπόν, κύριε Παπαδημούλη, το ζητούμενο βεβαίως είναι όποια συμφωνία και αν καταλήξετε και την φέρετε και την περάσετε ακόμη από τη Βουλή. Θα σας ρωτήσω αν θα δυσκολευτείτε ή όχι. Νομίζω ότι ευνόητο είναι και θα μας απαντήσετε. Αλλά πώς θα καταφέρετε να την εφαρμόσετε? Αυτά που μαθαίνουμε σύμφωνα με διαρροές και πληροφορίες έχουν φόρους στο κεφάλι των πολιτών και έχουν βαρύ φορτίο στις πλάτες των φορολογουμένων. Θα καταφέρετε να το κάνετε πράξη όλο αυτό που δεσμεύεστε να υλοποιήσετε? Η παρατήρησή σας επιδέχεται δύο απαντήσεων. Η πρώτη είναι, σας υπενθυμίζω τι έλεγε ο Σουρής πριν από πολύ καιρό και παραμένει επίκαιρο, ότι στην Ελλάδα χρειάζεται ένας νόμος περί εφαρμογής των κειμένων νόμων. Άρα είναι κρίσιμο θέμα όχι μόνο να λες, όχι μόνο να υπογράφεις, αλλά να κυβερνάς και να φέρνεις αποτέλεσμα. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή τη φορά, με βάση αυτά που εγώ γνωρίζω, η προσπάθεια είναι να μην φορολογηθούν αυτοί που πλήρωσαν το μάρμαρο τα προηγούμενα 5 χρόνια, οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι μεσαίοι, αλλά να βάλουν λίγο παραπάνω το χέρι στη τσέπη αυτοί που έχουν. Δεν φαίνεται πάντως το πρόγραμμά σας. Δεν φαίνεται συμφωνία αυτή να είναι σε αυτή τη βάση, κύριε Παπαδημούλη. Φαίνεται να πληρώνουν, από ό,τι μαθαίνουμε, ξαναλέω,
και με επιφύλαξη μέχρι να δούμε την τελική συμφωνία. Όλα αυτά τώρα είναι διαρροές. Αλλά φαίνεται να βαραίνει πολύ η τσέπη. Για να την αξιολογήσουμε τις επόμενες ώρες. Σε 2 ώρες συναντιέται ο Τσίπρας. Μάλιστα. Συναντιέται ο Τσίπρας με τους ηγέτες σε επίπεδο κορυφής, ας πούμε, Ευρωπαϊκού Διευθυντηρίου, συν Δουνουτού κτλ. Αν, όπως ακούω, δεν μετάσχει το Δουνουτού στη λύση προσωπικά, το θεωρώ καλό νέο, γιατί πιστεύω ότι ήταν λάθος κάποιων Ευρωπαίων ηγετών ότι μέσω Ελλάδας την εποχή Παπανδρέου βάλαν το Δουνουτού στην καρδιά της Ευρώπης. Και τι εννοείται τώρα, δεν θα μετάσχει. Και τους μηχανισμούς και τα χρήματα και την εμπειρία να κάνει αυτά που πρέπει μόνη της. Εξηγήστε το λίγο αυτό περισσότερο. Το συμβόλαιο με το Δουνουτού, το μνημόνιο, εγώ το λέω και συμβόλαιο, είναι μέχρι το 2016. Τι θα γίνει το λοιπόν. Το πρόγραμμα το ισχύον του Δουνουτού είναι μέχρι το Μάρτιο του 2016, μέχρι τέλος Μαρτίου, σωστά το λέτε. Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει μετά. Και σας λέω, έχει ανοίξει μια συζήτηση στο Δουνουτού για το αν θα μείνουν στη συμφωνία και μετά ή όχι. Αυτοί θα αποφασίσουν. Αν δεν είναι, δεν νομίζω ότι θα κλάψουν οι Έλληνες. Ναι. Σίγουρα ότι δεν θα κλάψει κανένας Έλληνας. Το ζήτημα είναι τώρα θα τα αποφασίσετε αυτό. Σήμερα, μέσα από επόμενες 2 ώρες, θα γίνει αυτή, θα πάρθει αυτή η απόφαση. Αυτό περιμένετε να το δούμε. Μάλιστα. Περιμένετε να ναι, το βεβαίως. Δούμε. Αυτό που αυτή τη στιγμή σας ξαναλέω πριν κλείσουμε είναι ότι έχουν μειωθεί οι διαφορές, η συμφωνία δεν έχει κλειδώσει και γι' αυτό το καλύτερο που έχει να κάνει κανείς αυτή την ώρα είναι να στηρίξει την προσπάθεια που κάνει η χώρα για μέσο του Πρωθυπουργού. Αν δεν του κάνει καρδιά, δεν το αντέχει να κύριε το κάνει, τουλάχιστον να είναι μετρημένος και σοβαρός, αν δεν μπορεί να βοηθήσει να μην βλάψει. Επειδή είστε μετρημένος και σοβαρός και εσείς όταν βγαίνετε στα κανάλια και απευθύνεστε στον ελληνικό λαό, σας άκουσα πολύ προσεκτικά, διατυπώσατε το ότι η συμφωνία δεν έχει κλειδώσει και περιμένουμε να δούμε κλπ. Έχει περιθώρια στο πλαίσιο αυτού του κλειδώματος, της προσπάθειας κλειδώματος, να κάνει κι άλλο πίσω η ελληνική πλευρά ή όχι? Ή περιμένετε να υποχωρήσουν τώρα οι δανειστές? Κοιτάξτε. Και σας το ρωτάω γιατί και άλλες φορές έχουμε βρεθεί απέναντι στα παράθυρα να δείχνουμε καλό κλίμα και να μιλάμε για συμφωνία όσον ούπο και τελικώς δεν επήλθε. Κοιτάξτε, δεν νομίζω να θυμόσαστε δική μου δήλωση που να σας λέει ότι αύριο κλείνει η συμφωνία. Έτσι δεν είναι? Ναι, η αλήθεια είναι και πως δεν νομίζω να θυμόσαστε και δική μου δήλωση που να σας λέει δώσαμε αυτό, πήραμε το άλλο κτλ. Μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία. Θα κάνει πίσω η Ελλάδα δεν λοιπόν. Τίποτα. Στα η Ελλάδα, που... κυρία Τσαπανίδου, σε σχέση με αυτά που παρέλαβε η κυβέρνηση Τσίπρα, έχει κάνει ήδη πολύ μπροστά. Μάλιστα. Έχει κάνει πολύ μπροστά. Και μόνο με αυτά που μας έχουν προτείνει οι δανειστές για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, η διαφορά σε μέτρα που θα χρειαζόταν να πάρουμε σε σχέση με το ότι είχαν στις υπογράψει. Στις διαφορές που έχουν απομείνει, κύριε Παπαδημούλη. Είναι 14 δις. 14 δις. Στις διαφορές που έχουν απομείνει, λέω. Υπάρχουν περιθώρια να γίνουν και άλλες κινήσεις από την πλευρά της Ελλάδας? Η Ελλάδα έχει κάνει ό,τι μπορούσε και τώρα περιμένει να υπάρξει ανταπόκριση στους ξένους. Η Ελλάδα ούτε δέχεται τελεσίγραφα, ούτε στέλνει τελεσίγραφα. Ούτε εκβιάζει, ούτε εκβιάζεται.